Μέχρι να τα ανακοινώσετε, έχει περάσει από 1000 κύματα. Και έχουν ζητηθεί οι παρετήσεις υποψηφίων σας από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Χριστόπουλου. Έχετε παρετήσει υποψηφίους στο Ευρωψηφοδέλτιο και στο Περιφερειακό Ψηφοδέλτιο. Έχει αλλάξει υποψηφίους. Έχει αλλάξει υποψηφίους. Μπήκαν πρόσθετοι υποψήφοι που δεν ήταν και μάλιστα μεγάλα ονόματα, όπως ο κ. Γλέζος, που δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό. Καλή σας αρνήθηκαν. Κατά σούρα. Καλά, το θέμα των παρετήσεων που ζητάει η Νέα Δημοκρατία το κάνει τον τελευταίο 2 χρόνια για τον καθένα μας. Εμένα έχει ζητήσει 3 φορές να παρετηθώ, τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα. Και άλλες τόσες φορές εσείς όλους μας. Μόνο ο Τσίπρας την έχει γλιτώσει μέχρι τώρα. Λίγο. Και απορώ δηλαδή πώς έχει ξεφύγει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Εγώ για να πιάσω το νήμα λίγο με την προηγούμενη παρέμβαση και να έρθω και στα δικά μας. Γιατί έχει μια σημασία αυτή η δήλωση. Νομίζω ότι η κυρία Μπακογιάννη από τη δικιά της οπτική λέει μια αλήθεια. Τι δηλαδή? Όχι ότι ποσοτικά η Νέα Δημοκρατία είναι πλέον ένα μικρό κόμμα. Αυτό πάνω κάτω το έχουμε αντιληφθεί όλοι και από τα αποτελέσματα. Ότι έχει αλλάξει ο πολιτικός χάρτης, η βαρύτητα του κάθε χώρου. Το μικρό πια κόμμα μεταφράζεται ως εξής. Ότι έχει συρρυκνωθεί πια η ταυτότητα, το εύρος της απεύθυνσης. Οι δεσμοί με την κοινωνία, με μεσοστρώματα, με συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες. Έχει δε αντικατασταθεί και ο κεντρικός πολιτικός λόγος αυτού του κόμματος με μια ακροδεξία αργό. Αυτό προφανώς έτσι μεταφράζεται σε ένα άλλο τύπου κόμμα. Και δεν είναι, θα έλεγα, και τυχαίο ότι σήμερα βλέπετε ότι ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, αντιλαμβανόμενος την απόστασή του από το εκλογικό σώμα, το παλιό της δεξιάς παράταξης, αναζητά τρόπους πια να καμουφλαριστεί μιλώντας για νέα Ελλάδα, νέα σχήματα κτλ. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Μου είπατε πριν από λίγο, μα τι γίνεται εδώ, υπάρχει και νέο θέμα. Ναι. Πώς είναι δυνατόν να αποτελεί είδηση καινούρια μια σε ανύποπτο χρόνο υποτιθέμενη τοποθέτηση του κυρίου Κούλογλου για το θέμα της Φύρωμ? Το λέω υποτιθέμενη γιατί ήδη από χθες έχει απαντήσει. Κυρία Σιμακοπούλου που το έθεσε. Ναι, καλά, ναι. Αυτό δεν λέει τίποτα. Και δεν αποτελεί είδηση η οποία χρήζει της ίδιας προβολής οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Γιατί είναι υποτιθέμενες και αυτές. Όχι. Το 89 στην εποπτεία που χαρακτήριζε τουρκική τριμμυρότητα. Πάλι στα ίδια, κυρία Σκολέτη. Πάλι τα ίδια τα λέμε. Το ένα, αν είναι υποτιθέμενο είναι το ακριβώς, ένα, είναι και το άλλο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει διαψευστεί. Ας πούμε λοιπόν ότι και τα δύο είναι υποτιθέμενα. Μα έχει διαψευστεί αυτό. Γιατί το ένα λοιπόν είναι μια καθημερινή είδηση εδώ και 15 μέρες. Χθες παρακολούθησα την κυρία Σαμπιχά για δεύτερο Σαββατοκύριακο να δίνει πρωί-πρωί συνέντευξη με τον υπότιτλο, όχι εκπρόσωπος Ρωμά κτλ., ως πρώην υποψήφιο ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει πια άλλη ταυτότητα για την κυρία Σαμπιχά. Χαρακτηρίστηκε, δεν ξέρω αν έχει ψηφίσει ποτέ τη. Άκουσα τη ρωτήσα, έχετε ψηφίσει ποτέ ΣΥΡΙΖΑ? Δεν απαντάει. Γιατί δεν έχει ψηφίσει. Κυρία Σεμιχά, δεν ξέρω εμείς. Εσείς την κάνατε υποψήφια. Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Περιμένετε λοιπόν. Το ένα λοιπόν αποτελεί πρώτη είδηση, το άλλο το ξεχνάμε. Το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς. Τώρα δεν μπαίνετε στην ουσία, κινείστε στο παραπολιτικό. Κύριε Σκουρλέτε, ένα λεπτό. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει για τον Πρωθυπουργό. ΣΥΡΙΖΑ, για τον Πρωθυπουργό. Σεβαστείτε τον Πρωθυπουργό. Ένα λεπτό, κύριε Σκουρλέτε. Το σεβόμαστε τον Πρωθυπουργό και όλους τους αρχηγούς. Δεν τον σέβεστε. Εγώ ρωτώ, εάν οι θέσεις Χριστόπουλου είναι και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας πω, θα σας πω. Εγώ αυτό θέλω να μου απαντήσω. Για μένα το σοβαρό αυτό είναι. Τώρα να μου λέτε Σαμπιχά έκανε εκείνο ή τι έγραψε το τίτλο. Ο δημοσιογράφος από κάτω. Θα πω λοιπόν. Ο Σαμαράς λοιπόν, ο οποίος είναι ο μοιραίος άνθρωπος που ευθύνεται για μια πολιτική ήττα, εύχομαι να μην είναι μόνιμη, για το θέμα της Φύρωμ, ο οποίος έριξε μια κυβέρνηση, έχει χαρακτηριστεί, ας πούμε, ανταλλάσσουν φοβερούς χαρακτηρισμούς με τον τέος, τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μητσοτάκη, δεν αποτελεί αυτό πρόβλημα για τα μέσα. Όχι. Αλλά κάποια στιγμή ανακαλύπτουμε κάτι που υποτίθεται ότι είναι ένα λεπτό. Αυτά έχουν, πράγματα που έχουν εκτεθεί εκλογικά, ιστορικά. Και ρωτάω τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Με συγχωρείτε. Συγκρίνετε τον κύριο Χριστόπουλο με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριο Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ο οποίο έχει εκτεθεί, γιατί έχει κάνει τι προσπάθειε του, έχει καταφέρει να κερδίσει δύσκολε εκλογικέ μάχε. Αθλοβερώσει και ο ψηφοφόρο. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί βάζετε δύο πράγματα σε εμά. Και θα ήθελα να ακούσω εδώ τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Τι λέει σήμερα ο κύριος Σαμαράς για το θέμα της Φύρωμ και την ονομασία? Εσείς τι λέτε για το θέμα? Εσείς τι λέτε για την εθνική γραμμή? Έχουμε εθνική γραμμή. Και έχουμε χαράξει την εθνική γραμμή το 2007. Παιδιά, δεν ακούγεστε. Μην μιλάμε μαζί. Όταν έριχνε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να κάνω μια ερώτηση επί του πολιτικού. Επί του πολιτικού. Συγκεκριμένη. Ο ΣΥΡΙΖΑ
και δια του κ. Χριστόπουλου, δεν ήταν ανάγκη να το κάνει ο κ. Χριστόπουλος, είναι πάγια θέση να το πω έτσι και της αριστεράς που εκπροσωπείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν ήταν πάντα υπέρ του αυτοπροσδιορισμού. Βεβαίως. Στο όνομα του αυτοπροσδιορισμού δικαιούνται ή κατά τη γνώμη σας σωστά επιλέγεται το όνομα Μακεδονία διαφορετικό από την πλευρά των γειτόνων μας ή όχι? Εμείς σας είπα ποια είναι η θέση μας πριν από λίγο. Άρα το ερώτημα αυτό ήδη έχει απαντηθεί. Πάμε τώρα λοιπόν για τον κύριο. Ποια σύνθετο ονομασία. Σύνθετο ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αυτή η εθνική γραμμή που λέμε. Εθνική γραμμή. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ δεν έχω ακούσει τον κύριο Σαμαρά τι λέει ακόμη και τώρα. Μα τι λέτε τώρα. Μα τι λέτε κύριε Σκουρλέτη. Ως πρωθυπουργός εκφράζει την εθνική γραμμή και δεν τον έχετε ακούσει. Πάμε στα θέματα της Τράκης. Υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Μα τι λέτε. Υπάρχει μια εθνική γραμμή. Στη Τράκη θα μας απαντήσετε την γραμμή σας όμως δεν μας την έχετε πει ακόμα. Ελάτε. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο. Όταν βγαίνει ένας ευρωβουλευτής σας και λέει ότι είναι ένα συμπαγές τουρκικό πράγμα. Αφήστε με να το πω. Πάμε τώρα στα θέματα της Τράκης. Κατηγορείται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ενέδωσε στις πιέσεις του τουρκικού προξενείου. Γιατί? Ναι. Διότι ήθελε να υπάρχει μία υποψηφιότητα η οποία να είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας στην Θράκη, η οποία εκ των πραγμάτων λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τις προθέσεις των ακραίων κύκλων του τουρκικού προξενείου που ως γνωστόν μέσω του ΝΤΕΠ πάνε να κατεβάσουν το κόμμα μετεξέλιξη τους ΑΔΙΚ. Γιατί, την ίδια ώρα όμως, και ποιο είναι το αποκριτικό όμως, ότι δεκάδες υποψήφοι τώρα τωρινοί στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας πάνε και δίνουν συγχαρητήρια, καταθέτουν τις ευχές τους για την επιτυχία αυτού του κόμματος. Άρα λοιπόν αυτό που πριν από λίγο ο κύριος Βαρβετσιώτης είπε, για να μην εισάγουμε τον τουρκικό παράγοντα σε ένα μεταξύ μας αντιπαράθεση, το κάνει. Σε μέγιστο τη θέση βαθμό σταματή, η Νέα Δημοκρατία. Θα μας την πείτε, κύριε Σκουρλέτη. Η θέση μας, τι λέει ο Βασίλης, η θέση μας λοιπόν είναι καμία αμφισβήτηση των συνθήκων της Λοζάνης, της συνθήκης της Λοζάνης. Εμείς θεωρούμε ότι το αμάγαλμα της μειονότητας μέσα εκεί είναι δεδομένο. Το μέτωπό μας είναι σε κάθε είδους εθνικισμό. Νομίζω ότι με απόλυτο, όμως, με απόλυτο ξεκάθαρο το ερώτημα τρόπο όμως είναι, διαλέγεις τον ο κύριος Χριστόπουλος με βάση αναγκάστηκε 5 φορές να κάνει δήλωση. Αλλά τι να κάνουμε. Επιμένοντας στη θέση του που είναι απέναντι από τη δική σας. Λάθος κάνει. Όχι, δεν κάνω λάθος. Έθεσε θέμα Λοζάνης. Εδώ την Παρασκευή. Έθεσε θέμα Λοζάνης. Όχι, δεν έθεσε θέμα Λοζάνης. Η άποψή του όμως είναι πεντακάθαρη. Ποιο? Και όταν το ρώτησα εδώ προχθές την Παρασκευή, εάν η θέση του ταυτίζεται με του ΣΥΡΙΖΑ, λέει μάλλον όχι. Δεν το ξέρω. Σε ποιο πράγμα. Ας μας πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ποιο πράγμα. Στο θέμα για το τι είναι η μειονότητα στη Θράκη. Σας είπα τι είναι. Είναι ένα τουρκικό πράγμα ή είναι αυτό που είπατε τώρα εσείς. Ή είναι αυτό που λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Από ποιες υπομειονότητες αποτελείται η τουρκική μειονότητα. Είναι ενιαία. Από ποιες είναι η μειονότητα. Είναι τουρκική μειονότητα. Είναι πομάκι. Είναι τουρκογενής. Άρα λοιπόν είναι τουρκογενής. Είναι πομάκι. Είναι Ρωμά. Πολύ ωραία λοιπόν. Δεν είναι ένα τουρκικό πράγμα όμως. Συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Η αριστερά επιλέγει τους υποψηφίους της με βάση τα εθνοτικά τους χαρακτηριστικά, με βάση την κοινωνική τους θέση και τις απόψεις τους. Θα σας πω. Διότι σας κατηγορούν ότι ακολουθείτε τον δρόμο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, επιλέγοντας πολιτικάντικα υποψηφίους από τη μειονότητα. Για να εκφράσετε τη μειονότητα. Και όχι με βάση το τι είναι. Αν είναι αριστερός, λοιπόν, αν είναι εργαζόμενος, αν είναι καταπιεσμένος. Διότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος ο οποίος άνοιξε δρόμους στην κατεύθυνση μιας αρμονικής συνύπαρξης της μειονότητας με την πλειονότητα, χωρίς να κερδοσκοπεί, χωρίς αυτή τη στιγμή να υπάρχουν συγκεκριμένο όνομα. Ο κύριος Χασάν Χασάν, τι είναι, ο οποίος φωτογραφίζεται τώρα. Αυτό οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τι είναι, δεν μας απαντούν σε αυτά. Δεν απαντήσανε καθόλου επισταμμένως ερωτήσεις. Πολλές δε από αυτές τις ποιο δρόμο χαράξατε, ερωτήματα. Πείτε μας ένα δρόμο που χαράξατε σε αυτό το θέμα. Της ενσωμάτωσης, της ειρηνικής συνύπαρξης, της πλειονότητας με τις μειονότητες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια εμείς ήμασταν όταν υπήρξε αριστερός βουλευτής ο Μουσταφά Μουσταφά και κυρίως ήταν με βάση χαρακτηριστικά, όπως είπατε κύριε Λυριτζή, που έχουν σχέση είσαστε υπεύθυνος του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με τα προγράμματα. Προχθές δώσατε μια ανακοίνωση και είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καν εκπρόσωπο της μειονότητας στο ψηφοδέλτιό της. Λάθος κάνετε. Μπορείτε να μου τη δείξετε αυτήν την ανακοίνωση. Λοιπόν, πείτε τα στα στελέχη σας. Μπορείτε να μου τη δείξετε αυτήν την ανακοίνωση. Μην πολιτεύεστε συνεχώς. Επειδή έχετε μαζί σας. Όχι, γιατί την άκουσα σε άλλη εκπομπή. Συνάδελφό σας μου το έλεγε. Συνάδελφό σας μου το κατηγορούσε. Τα συστημικά μέσα δεν σημαίνει ότι και την πραγματικότητα είναι έτσι που παρουσιάζεται. Θέμα παρέτηση Χριστόπουλου υπάρχει, κύριε Σκουρλέτη. Μπορείτε να τους δίνετε δάνεια, το καταλαβαίνετε. Μπορεί να υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Μπορεί να προσπαθείτε να διατηρήσετε το τρίγωνο της διαπλοκής. Αλλά τι να κάνουμε. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι διαφορετική.
αυτή τη πιπίλα. Σταματήστε. Πόσα δώσατε πριν 15 μέρες. Παρακαλώ. Αυτή την πιπίλα, βεβαίως. Είναι μια πιπίλα, διαρκής, ότι τώρα τα συστημικά μέσα δεν μας παίζουν. Όταν σας έπαιζαν και τα παγκόσμια μέσα και χάσατε το momentum και σήμερα είναι απόν ο κύριος Τσίπρας από τον debate των υποψηφίων προέδρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλετε να αλλάξετε όνομα για να μην πληρώσετε αυτά που χρωστάτε ως Νέα Δημοκρατία. Τι λέτε τώρα, κύριε. Αφήστε τη συκοφαντία. Αφήστε τη συκοφαντία. Αφήστε τη συκοφαντία. Λοιπόν, αφήστε το ύφος το εισαγγελικό. Αφήστε το εισαγγελικό ύφος, κύριε Σκουρλέτη. Και κάποια στιγμή να είσαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέτε. Τα λεφτά φέρνει και να συζητήσουμε. Λοιπόν, τέλεια. Δεν θα χρωστάμε σε εσάς τίποτα. Εντυπαλάμε και ούτω μπορεί να χρωστάμε τίποτα. Σε εσάς δεν χρωστάμε τίποτα. Στον ελληνικό λαό χρωστάτε. Μια κουβέντα. Κύριε, σας παρακαλώ. Θα επανέλθω όμως. Και από αυτό θα πείτε προφανώς. Θέλω όμως και τη δική σας άποψη. Είστε γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο κ. Παπαδρέου είναι βουλευτής της κοινοβουλευτικής ομάδας του Παπαδρέου.